Καταρχήν ευχηθώ σιδερένιος, σε βλέπω μετά από αρκετούς μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τόσα σίδερα μέσα μου κυριολεκτικά σιδερένιος, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πετάω ψηλά μέχρι τα αστέρια φτάνω. Καταρχάς θέλω να σας ευχηθώ καλή τηλεοπτική σεζόν. Σας κάνουμε ποδαρικό και εγώ σας κάνω ποδαρικό με το δεξί, με το χειρουργημένο πόδι που είναι πλέον γερό, δόξα τω Θεώ. Εύχομαι, λένε ότι είμαι γουρλής, εύχομαι να σας φέρω γούρι στα Ματίνα και σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία. Μας πετυχαίνετε όντως στα γυρίσματα του καινούργιου μου τραγουδιού. Το τραγούδι λέγεται «Η αγάπη μπορεί». Ανεβαίνω, δε με ρίχνεις. Είμαι κάτι παραπάνω από χαρούμενος που καταρχάς είμαι καλά και που είμαστε εδώ και τα λέμε. Περάσαμε την περιπέτειά μας, δόξα τω Θεώ όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και είχα... Πόσο καιρό έμεινες εκτός? Έμεινα εκτός 5,5 μήνες και αυτοί οι 5,5 μήνες, ξέρεις, όταν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο στη ζωή σου, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή αυτό μπορεί να σε πάει τελείως πίσω και να σε καταστρέψει, ή μπορεί να σε κάνει άλλο άνθρωπο και να προχωρήσει 15 βήματα μπροστά. Εγώ ήμουν πάντα φύση αισιόδοξος άνθρωπος και από τις πρώτες στιγμές, ακόμα και όταν ήμουν σε ένα κρεβάτι και οι γιατροί μου έλεγαν ότι δεν ξέρουν αν θα ζήσω ή αν θα φύγω, το πήρα θετικά. Είμαι όλος Iron Man κανονικός. Δεξιά πλευρά. Δεξιά πλευρά, χειρουργήσαμε το πόδι, το χέρι και τη λεκάνη. Αλλά εντάξει, όλα είναι μια χαρά και όλα θα πάνε μια χαρά. Έχω επανέλθει, έκανα φυσικοθεραπείες συντατικές. Είμαστε μια χαρά, είμαστε στα πόδια μας, είμαστε πάλι στη ζωή μας. Κατάφερα, μου δώσει τη δύναμη ο Θεός και έκανα πάνω από 25 live fest το καλοκαίρι. Οι γιατροί με είχαν για ένα χρόνο off και εγώ στους 5 μήνες, ξέρεις, ήμουν αγκαλιά με τον κόσμο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την αγάπη που μου δίνει. Που μου έδωσε όλη την περιπέτεια και που μου δίνει και τώρα στην επάνωδό μου. Και κάτι ακόμη. Να γύρισα στο πανεπιστήμιο και πήρα το πτυχίο μου στην ΑΣΟΕ. Ορκίζομαι τον Νοέμβριο, θα σας καλέσω, παιδιά, στην ορκομοσία. Η μαμά μου είναι πολύ χαρούμενη, μετά από 17 χρόνια πήρα πτυχίο. Και επίσης ξαναγύρισα και στα κολυμβητήρια γιατί ήταν η καλύτερη άσκηση σαν φυσικοθεραπεία. Οπότε όλη αυτή η επάνωδος στο παρελθόν και στις παλιές συνήθειες, αλλά με βλέμμα προς το μέλλον, είναι κάτι το οποίο πραγματικά με έχει αλλάξει. Θέλω να μου πεις, οι φοιτητές σου, οι συμφοιτητές σου, οι καινούργοι, γιατί μετά από 17 χρόνια νομίζω δεν θα είναι μαζί. Είχε πολύ πλάκα. Οι καθηγητές, όταν σε είδανε, ναι, τι είπανε, γιατί. Είχε πολύ πλάκα όλη αυτή η φάση στο πανεπιστήμιο όταν πηγαίναμε σαν θέατρο να δώσουμε. Και με καθηγητές και με συμφοιτητές. Πολύ γλυκό το κλίμα όμως, πολύ όμορφο. Έκανα και εγώ την προσπάθειά μου, έκατσα, διάβασα.